Έκανε τη δήλωση αυτή χθες στο συνάδελφό σας, τον κύριο Τσίμα, στο Sky, ο κύριος Υφυπουργός, που είχε εκδώσει την εγκύκλιο που είχαμε σχολιάσει πρώτη-πρώτη σε εξαιρετική εκπομπή σας, νομίζω τη Δευτέρα-Τρίτη που παρήλθε, όπου εκεί έλεγε και ακόμη λέει, και δεν την έχει ανακαλέσει την εγκύκλιο, ότι οι 300.000 συνταξιούχων από το 16 και 12 θα υποστούν μεγάλες μειώσεις. Τώρα έκανε μία διορθωτική χωρίς να ανακαλέσει την εγκύκλιο του και είπε ότι όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι χειρίας ή αναπηρίας από το Μάιο του 16 που εξεδόθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου μέχρι και 1η-1η-22 δεν θα έχουν μειώσεις, είπε. Περιμένουμε να το δούμε επί χάρτου. Αλλά θα έχουν μειώσεις όσοι βγήκαν σε σύνταξη αναπηρίας και μάλιστα μεγάλες, θηριώδεις μειώσεις, όσοι βγήκαν σε σύνταξη χειρίας και αναπηρίας μετά την 1η-1η-22. Αυτό πέρα του ότι είναι άνισο και είναι άδικο, επηρεάζει τους περισσότερους συνταξιούχους της πατρίδας μας, γιατί από τα 2 εκατομμύρια σήμερα συνταξιούχων γύρατος, με την θάνατο, με τη φυσική αυτή, μετατρέπονται οι συντάξεις γύρατος σε συντάξεις αναπηρίας. Για παράδειγμα, το μήνα Ιανουάριο του 2022, περίπου 1.000-2.000 συντάξεις γύρατος θα μετατραπούν λόγω θανάτου των πρώτων δικαιούχων σε συντάξεις κυρίας. Τι μας λέει τώρα ο κύριος Υπουργός, ο οποίος πρέπει άμεσα να ακυρώσει την εγκύκλιο και να μην ισχύει ούτε για τους προ του 22, ούτε μετά το 22. Φανταστείτε τώρα μία χείρα η οποία έχασε το σύζυγό της 2 του μηνός Ιανουαρίου του 22, θα έχει μείωση 500 ευρώ σε σύνταξή της, ενώ μία χείρα που έγινε χείρα 2 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 30 Δεκεμβρίου του 21, δεν θα έχει μείωση. Αυτό είπε, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί είμαι ευγενής άνθρωπος και εσείς ευγενείς, ευγενεστάτη και ακροατές μας. Δεν θέλω να πω πώς δύο χείρες που χάσανε με διαφορά 2 ημερών τον δικαιούχο συντάξεως γύρατο σύζυ ανήμνηστο σύζυγό τους, η μία θα έχει μείωση 700 ευρώ το μήνα και θα είναι δίκαιο, και η άλλη δεν θα έχει και θα είναι επίσης δίκαιο. Άρα λοιπόν, καλέσαμε με χθεσινή μας ανακοίνωση τον κύριο Πρωθυπουργό, τον οποίο είχαμε καλέσει και προχθές να μαζέψει την εγκύκλιο του κυρίου Υφυπουργού, την μαζέψανε κατά το ίμιση. Και είπανε ότι αυτοί οι οποίοι είναι συνταξιούχοι αναπηρίας ή χειρίας από το 16 έως το 21 δεν πλήττονται. Αλλά θα πλήττονται οι μετά. Αλλά οι μετά είναι οι περισσότεροι. Διότι επαναλαμβάνω, κάθε μήνα 10-12.000 γύρατος, λιγότερες, περισσότερες, μετατρέπονται σε θανάτου, σε χειρίας, επειδή αποβιώνουν οι μεγάλοι, δυστυχώς βεβαίως, αποβιώνουν οι μεγάλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι γύρατος και οι χείρες παίρνουν τις συντάξεις. Άρα λοιπόν, δεν είναι καλή η εξέλιξη, είναι μερική αναδιατύπρωση, δεν είναι νομικός βέβαια ο Υπουργός να ξέρει ότι εδώ προκύπτουν θέματα άνισης μεταχείρισης για το ίδιο δικαίωμα, με διαφορά μιας μέρας, μιας εβδομάδας, ενός μήνα, ενός χρόνου, η μία να έχει θηριώδεις μειώσεις και άλλη να μην έχει καθόλου. Αυτό είναι άδικο. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα και η πρόταση μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και το σταθμό σας που με φιλοξενεί και σας ευχαριστώ, επειδή εμείς πρώτο αναδείξαμε το θέμα 10 η ώρα το πρωί ανήμερας πρωτοχρονιάς, διότι μία μέρα νωρίτερα μας ευθυδίασε δυσμενός ο Υφυπουργός και έδωσε την απαράδεκτη εγκύκλιο του, ενώ 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την εφήρμοσε, δικαίτη ρύθμιση. 2,5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία δεν την εφήρμοσε, μπορούσε να την εφαρμόσει. Και την εφήρμοσε 7 χρόνια από ψηφίσεως του νόμου Κατρούγκαλου, τώρα ο κύριος Σακλόγου. Άρα λοιπόν πρόταση να καταργηθεί, να ακυρωθεί η εγκύκλιος και να μην αφορά καμιά χείρα καμιάς χρονικής περίοδου. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα από, θέλω να πιστεύω, από την εγκυρότερη και κορυφαία επιστημονική ένωση ΕΝΙΠΕΚ,
που έχω την τιμή να προείσταμαι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αμεσότητα και τις διευκρινήσεις που μας δώσατε, διότι έτσι όπως παρουσιάζεται το θέμα ως την μεγάλη ανατροπή, φαίνεται ότι αλλάζουν όλα, αλλά νομίζω δώσατε όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις ότι μισή λύση είναι όλο αυτό το πράγμα και μισή σαφέστατα... Γιατί σήμερα, κυρία Λιδηρεάκη, μισό λεπτό, αγαπητή Αγγέλα, σήμερα έχουμε 7 του μηνός. Στις πέρες που πέρασαν τις 7 μέρες, ήδη κάποιοι απεβίωσαν και οι συντάξεις τους απογύρατος γίνανε αναπηρίες. Μα, απολύτως κατανοητό. Ή θανάτου. Τι μας λέει ο Υφυπουργός? Ότι κάποιος που απεβίωσε, δυστυχώς για συνάνθρωπό μας, 30 Δεκεμβρίου δεν θα έχει μείωση και η χείρα που έγινε χείρα σήμερα κυρία Δουλεράκη, θα έχει μείωση 700 ευρώ στην ταξίδια. Ακριβώς. Νομίζω το παράδειγμα αυτό είναι χαρακτηριστικό. Έπρεπε να το πω το παράδειγμα, το κατανοήσουν οι αξιότιμοι. Μα είναι χαρακτηριστικότατο αυτό το οποίο λέτε, γι' αυτό είπατε ότι είναι και άνισο και άδικο. Και η εφημερίδα και άλλες το προβάλλουν ως επιτυχία. Επαναλαμβάνω, για να είμαστε δίκαιοι, είναι μερική αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε πλήρη. Ωραία. Μια εγκύκλειος που δεν έχουν πάρει προς τα πίσω, ένας νόμος που δεν έχουν ακυρώσει, δεν έχουν ανακαλέσει, αν δεν γίνει ολοκληρωτικά, είναι αυτό που λέμε ότι θα παίζει ο λύκος με ταρνί και ταρνί με το λύκο, κύριε. Το λέτε καλά, θαραλαιότερα και καλύτερα στην πανέμορφη και λεβεντογένα κλίση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια, για τις διευκρινήσεις. Καλημέρα σας.